Λοιπόν, δεύτερο μέρος εκπομπής, κυρίες και κύριοι, τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου. Καταρχήν να σας πω ότι επιτέλους άνοιξε η Εργάνη δηλαδή και έχουν ξεκινήσει να υποβάλλονται οι αιτήσεις από τους ξενοϊπαλλήλους. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που ακόμη οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους. Δηλαδή μου λένε ότι από τη ΣΥΜΗ υπάρχουν περιπτώσεις που ακόμη δεν έχουν πάρει τα πρώτα 800 ευρώ. Και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε όλη αυτή τη διαδικασία του συστήματος. Καλό θα είναι πραγματικά να έχετε σε επαφή και με το εργατικό κέντρο της Ρόδου, αν έχετε κάποια υπορία ή αν έχετε κάποιο πρόβλημα σε όλη αυτή τη διαδικασία η οποία έχει τρέξει, διότι βλέπω ότι και κατηγορίες ανθρώπων και έτσι κοινωνικές ομάδες, δηλαδή αναφέρομαι σε πάρα πολλούς επαγγελματίες, αλλά και ατομικά, ακόμη έχουν πολλά προβλήματα και δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι ξεκίνησε η Εργάνη, έχουν ξεκινήσει να υποβάλλονται οι αιτήσεις. Η δέσμευση της κυβέρνησης είναι ότι 14 του μήνα θα γίνουν οι πρώτες, αν θέλετε, καταβολές του δικαιώματος, του επιδόματος δηλαδή, ουσιαστικά το οποίο δικαιούστε, των περιφήμιων 534 ευρώ. Λοιπόν, και θα τα δούμε και τις ερχόμενες ημέρες, εάν έχουμε κάτι νεότερο σε αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, σας ξαναλέω ότι έχουμε 6 κρούσματα COVID-19 στην Κάρπαθο. Ξεκίνησε από ομογενείς που ήρθαν από το Τέξας, των Ηνωμένων Πολιτειών, ο ένας τον άλλο. Δεν τήρησαν την καραντίνα, άρχισαν να επισκέπτονται έτσι την Κάρπαθο, σπουά, στην εκκλησία κτλ. Και στο τέλος έχουμε 6 περιστατικά στο νησί, ενώ απομένει ακόμη το 25% των δειγμάτων από αυτά τα οποία εξετάστηκαν και από τους κατοίκους στα σπουά, αλλά και τους υπολείπους, θα τα πούμε στην συνέχεια. Επιστρέφουμε λοιπόν στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη διαχείριση του προορισμού, αυτό που λέγαμε τόσες μέρες, μα αφορούμε και το λάθος το οποίο έγινε με την Σουηδία, αυτά τα οποία ακολούθησαν και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, αποφασίστηκε, καταρχήν πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, διότι συνεχίζει το ρεπορτάζ της σουηδικής τηλεόρασης, της εφημερίδας της Aftonbladet, δηλαδή στην Ρόδο. Αυτή τη φορά επέλεξαν να ρωτήσουν δύο δικούς μας ανθρώπους, έτσι, για την συγκεκριμένη πτήση και νομίζω είναι πολύ πιο εύκολο να το κατανοήσετε, γιατί αυτή τη φορά δεν χρειάζεται να κάνω μετάφραση, είναι στα αγγλικά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε δύο αποσπάσματα. What do you think about that, letting tourists in? It was something normal. I don't see anything bad in this, since everybody's allowed, and since there is no restrictions, you can come from other country through roads. They could do it like this. Εντάξει, ρωτήθηκε για την πτήση, αν ήταν κάτι το περίεργο, λέει ο άνθρωπος ότι είναι κάτι συνηθισμένο, έτσι κι αλλιώς μπορεί να φτάσει στη Ρόδο από άλλες προορισμούς. What's the difference for one week? Well, δεν θα υπάρξει καμία διαφορά, λέει, την μία εβδομάδα. It's not if it's from Sweden, it's from another country. But I think that what happened, they should have been honest with us, because they said that they're going to bring only reporters and they bring some tourists, right? I don't know if was that true or a lie, I don't know. Και εδώ, κυρία, λοιπόν, λέει το αυτονόητο, πρέπει να είναι λίγο ειλικρινής απέναντί μας. Μας είπαν ότι θα φέρουν, λέει, ρεπόρτερ, αλλά τελικά ήταν τουρίστες οι περισσότεροι, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και βεβαίως κανείς δεν έχει καμία, επαναλαμβάνω, αμφισβήτηση ή καμία αντίρρηση, αρκεί να τηρούνται τα μέτρα και η χώρα καταρχήν να σέβεται τον εαυτό της. Όταν ανοίξει, βεβαίως, τηρώντας όλα αυτά τα οποία επιβάλλονται και κυρίως τηρώντας την ισονομία απέναντι στους tour operators. Αυτό είναι το μυστικό σε μια χώρα. Τα υπόλοιπα είναι για θέματα εντυπώσεων. Λοιπόν, μένουμε, αυτό είναι το θετικό των ρεπορτάζ. Στις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν και κάποιες, λέω, ενδείξεις αποχρώσεις αρνητικής, έτσι, μεταφοράς δεδομένων. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι έγινε σήμερα σε μια συνέντευξη τύπου, η οποία έγινε παρουσία των φορέων. Δεν είναι και το βίντεο, ευχαριστώ τον Μανώλη τον Παπάζο, ο οποίος μου το έστειλε πολύ πιο γρήγορα. Άρα είναι από κινητό, όμως είναι ενδεικτικό. Θα δούμε δύο αποσπάσματα, θα ακούσουμε μάλλον τον Περιφερειάρχη να αναφέρεται στο ζήτημα αυτό, στην επιλογή μιας εκπροσώπου, της κυρίας Γιοχάννα Στραντ, είναι Σουηδέζα δηλαδή. Τη βλέπω ότι θυμάμαι ότι δούλευε στην TUI, έχει δουλέψει και σε άλλες εταιρείες, έχει μια σχετική εμπειρία γύρω από τα τουριστικά. Θα είναι εκπρόσωπος της Ρόδου σε μέσα μαζικής ενημέρωσης του εξωτερικού, δηλαδή μια φωνή, ένα πρόσωπο. Αυτό αποφάσισαν οι φορείς. Ήταν η δεύτερη φάση μια
σταθέτη πρώτης παρουσίας που έγινε προημερών στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου αναφέρθηκε ποια θα είναι η στρατηγική. Η στρατηγική αρχίζει πλέον τώρα να υλοποιείται. Λοιπόν, να δούμε ένα απόσπασμα και να ακούσουμε τον Περιφερειάκη, τον Γιώργο Χατζημάρκο, διότι θέλω να πω δύο στοιχεία αμέσως μετά. Όλοι εμείς, χαμογελάει ο αντιδήμαρχος τουρισμού, κ. Σαρασιάς. Όπως το ίδιο μου παρατήρησε βέβαια και ο υπεύθυνος για τον τουρισμό της περιφέρειας, ο Κώστας Χρυσοχοίδης. Το πρώτο ψυχολογικό λοιπόν, πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι αξιών με δημόσιες θέσεις πρέπει να περιορίσουν την δική τους παρουσία σε επίπεδο δηλώσεων και να παραχωρήσουν, να δώσουν χώρο όλοι εμείς και εμείς, όχι μόνο εμείς, πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι, να δώσουμε χώρο σε μια κοινή προσώπηση που θα γίνει με όρους επαγγελματισμού και επιστημονικού. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σήμερα επιτέλους μετά από δεκαετίες συζήτησης μπορούμε αυτό να το παρουσιάσουμε και είναι εδώ όλοι όσοι έχουν δώσει τα χέρια τους για αυτό, στο πρόσωπο λοιπόν της Johanna Strand. Η Johanna Strand είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα εκπροσωπήσει τον προορισμό, τον τουριστικό προορισμό που λέγεται Ρόδος, σε όλα τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το μήνυμα το οποίο θα φέρει θα είναι ένα μήνυμα ενιαίο. Όλοι εμείς θα προσπαθήσουμε να μην είμαστε παραφωνία σε αυτό. Θα ζητήσω και από όσους δεν είναι σήμερα εδώ και έχουν δημόσιο αξίωμα να αγκαλιάσουν αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια, πρωτοφανή για την ιστορία του τόπου. Εγώ θα σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα ένα τέτοιο εγχείρημα και είμαστε περήφανοι γιατί η Ρόδος για ακόμα μια φορά πρωτοπορεί. Η Johanna Strand έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στον τουρισμό. Νομίζω ότι, εγώ θα το πω αυτό, ξέρει καλύτερα από όλους μας τι κάνει καλό και τι δεν κάνει καλό όταν μιλάμε για τουρισμό. Το βιογραφικό της είναι εξαιρετικά πλούσιο, η εμπειρία της είναι πάρα πολύ χρήσιμη, η γνώση και της χώρας μας στην οποία έχει ζήσει πάρα πολλά χρόνια και στη Ρόδο, βιβλίο του Ρόδος, ταινίες, 10 χρόνια έχει ζήσει στη Ρόδο η κυρία Στράτ. Στους επόμενους μήνες θα είναι το πρόσωπο του προορισμού στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν, μπαίνουμε στο ίδιο θέμα και πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο δήμαρχος της Ρόδου, Αντώνης Καμπουράκης. Θα ανοίξει την αγκαλιά της και την άνοιξε βέβαια την πρώτη ηλίου και στους επισκέπτες, αυτούς που παραδοσιακά επισκέπτονται το νησί για να απολαύσουν την ποιότητα, τη φιλοξενία, την ελληνική φιλοξενία, όλα αυτά για την οποία η Ρόδος μας είναι γνωστή τόσα πολλά χρόνια. Σήμερα η κατάσταση περνάει στην δεύτερη φάση, η οποία είναι το άνοιγμα της τουριστικής χρονιάς. Μόλις οι γιατροί, μόλις οι επιστήμονες μας το έπαιρναν. Με τα πρωτόκολλα, με τους όρους που επιβάλλουν σοβαρότητα και επιβάλλουν προσοχή και πειθαρχία. Νιώθω ότι η προσωπική μας ευθύνη είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι σήμερα που οι ιερέες όλου του κόσμου είναι εξαιρετικά ευαίσθητες για να προσέχουν και να ακούν οτιδήποτε, είναι πολύ σοβαρό, είναι πολύ κέριο ο καθένας από εμάς να προσέχει τι εκπέμπει σε αυτές τις ιερέες. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος, το θέμα της σημερινής μας συνάντησης, ότι η εικόνα της Ρόδου μας, η εικόνα των νησιών, η εικόνα του Νοτιού Αιγαίου. Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη γιατί οι επιλογές και οι κινήσεις δεν είναι προϊόν προσωπικής επιλογής, αλλά είναι προϊόν σοβαρού αγώνα, σοβαρού κόπου, με επιχειρήματα, με επιστήμονες, με συνομιλητές και εκείνους που γνωρίζουν θέματα. Η εικόνα του νησιού θα πρέπει να είναι ενιαία. Πρέπει να είναι ενιαία από τον πολίτη που περπατάει στον δρόμο, από τον οδηγό
του αυτοκινήτου, από τον οδηγό του ταξί, από τον εργαζόμενο στις επιχειρήσεις αλλά και στις παραλίες. Όλοι οι Ρωδίκες θα πρέπει να εκπέμπουμε μια ενιαία εικόνα για το νησί. Αυτή ακριβώς είναι και η αιτία που βρισκόμαστε εδώ. Η περιφέρεια, πριν από την περιφέρεια της Συνδέλφωσης Καρδημάρχος, πριν από περίπου 15 μέρες, παρουσίασε μια αναλυτική μελέτη σοβαρής δουλειάς, και καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα. Με το εμπορικό επιμελητήριο, επιμένωση πρακτώδων, επιμένωση συνοδόχων, με το οικονομικό επιμελητήριο, με το σωματείο εργαζομένων, με το εργατικό κέντρο. Ευχαριστώ τον πρόεδρο που είστε εδώ. Καταλήξαμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε πλέον με βολικά βήματα, αλλά όμως τη στιγμή τη σωστή, όπου οι αγορές ανοίγουν, γιατί δυστυχώς υπάρχουν και μηνύματα αγορών που κλείνουν. Και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε το πρώτο βήμα που απαιτεί το αδιαπραγμάτευτο κάτω από την υγεία, η ενιαία εικόνα μιας Ρόδου ασφαλούς, μιας Ρόδου σοβαρής, μιας Ρόδου που σέβεται τα πρωτόκολλα και τις προδιαγραφές. Όλα αυτά θα πρέπει να βγαίνουν από ένα στόμα προς το εξωτερικό. Λοιπόν, αυτά υπόθηκαν στην συνέντευξη τύπου από τον Περιφερειάρχη και από τον Δήμαρχο. Νομίζω ότι είναι προφανώς ότι εδώ και αρκετό καιρό η Περιφέρεια ουσιαστικά έχει καθορίσει και ακολουθεί μια στρατηγική η οποία έχει να κάνει και με την ευρύτερη Περιφέρεια του Αιγαίου, αλλά βεβαίως από την Ρόδο ξεκινάμε. Η Ρόδο είναι η νευαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Τώρα, δύο εδώ εμένα να σας πω. Η κυρία Στράντινη Σουηδέζα με εμπειρία και στην ΤΟΥΗ από ό,τι θυμάμαι και βεβαίως σε άλλους tour operators με σχετικές γνώσεις που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Φαντάζομαι ότι αυτό θα υποστηριχθεί από μια ομάδα δηλαδή, η οποία θα γνωρίζει και τι ακριβώς συμβαίνει και στα μέσα δηλαδή, γιατί μπορεί μεν να είναι ειδικό στον τουρισμό, φαντάζομαι ότι δεν είναι δημοσιογράφος, είναι μια άλλη διαδικασία, αλλά αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να έχουν σκεφτεί το πώς θα το προωθήσουν. Και βεβαίως είναι πολύ καλή κίνηση, νομίζω μέρες τα λέμε, με αφορμή και αυτά τα οποία μεταδίδονται, διότι είχαμε ουσιαστικά αρκεστεί σε μία, αν θέλετε, διαδικασία να παρακολουθούμε αυτά τα οποία γράφονταν, αυτά τα οποία λέγονταν δηλαδή, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα και στην Ευρώπη. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, ασχέτως αν τους αρέσει ή δεν τους αρέσει, καθυστερημένα αντιδράσαμε ως χώρα, έτσι, πολύ καθυστερημένα, στην γνωστή διαδικασία πώς θα πάμε στα επόμενα βήματα στρατηγικής διαφήμισης του τουριστικού προϊόντος. Αυτό είναι προφανές. Έτσι, δεν χρειάζεται κανείς να το συζητήσει. Και λέω ότι μια καλή κίνηση μου θυμίζει κάποιες πολύ καλές εποχές. Βεβαίως, λόγω της πανδημίας, πρώτη φορά υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο ουσιαστικά αναλαμβάνει το ρόλο του εκπροσώπου. Σποκούμαν κατά έναν τρόπο δηλαδή. Από την άλλη, νομίζω ότι θυμίζει μια τακτική που ακολουθούσε η περιοχή όταν είχαμε τον Κράτη Όπρο Τούρ, δηλαδή, ότι είχαμε κάνει διαχωρισμό, είχαμε μια εταιρεία η οποία ουσιαστικά διαχειριζόταν την θετική εικόνα της Ρόδου στη γερμανική αγορά, ήταν τότε Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία, και είχαμε αντίστοιχα μια άλλη εταιρεία η οποία διαχειριζόταν τον προορισμό στις λεγόμενες αγγλόφωνες χώρες. Και έτσι μπορούσες να ελέγξεις και τα δημοσιεύματα και κυρίως έτσι, να μπορείς να μεταφέρεις αυτό που εσύ επιθυμείς να προβάλλεις. Διότι είναι πάρα πολύ σκληρός ο ανταγωνισμός. Ακόμη και η TUI να φορτώνει αεροπλάνα και να έχει μια κατεύθυνση προς τη χώρα μας. Μην ξεχνάτε ότι η TUI κάνει business. Ό,τι business κάνει η TUI στην Ρόδο, κάνει και στην Ατάλεια. Για να καταλαβαίνουμε και γιατί συζητάμε δηλαδή. Γιατί καμιά φορά χανόμαστε και θεωρούμε ότι είτε οι Γερμανοί,
όπως αυτοί εκπροσωπούνται, είτε αύριο οι Σουηδοί, είτε αύριο οι Ολλανδοί, αυτό το οποίο αγαπάνε υπέρμετρα είναι τη δική μας τη χώρα και τη δική μας την περιοχή. Τα συμφέροντά τους ουσιαστικά, αν θέλετε, καλλιεργούν, εκεί που βρίσκουν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους, εκεί που πιέζουν και είναι υποτακτικοί γιατί δεν έχουν ουσιαστικά τρέξει θωρακή στο προϊόν τους, εκεί λοιπόν κατευθύνουν και τους επισκέπτες. Λοιπόν, θετικό ότι πάμε σε αυτή την τακτική φέτος, ότι επιλέγουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά χρειάζεται, φαντάζομαι ότι είναι αυτονόητο, είναι από αυτές τις αδυναμίες που υπάρχουν όταν βρίσκεσαι από μακριά δηλαδή, ότι υπάρχει μια ομάδα υποστήριξης η οποία έχει σχέση με τον τουρισμό, να κατανοεί και δύο πράγματα για τον τουρισμό δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.